Η ζούγκλα που επικρατεί στην αγορά εργασίας αλλά και οι συνεχείς αλλαγές στο ασφαλιστικό ήταν οι αιτίες που δημιούργησαν την ανάγκη για το Γραφείο Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης Εργαζομένων στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, που ήδη εδώ και αρκετούς μήνες λειτουργεί στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης, προσελκύοντας μήνα με το μήνα όλο και περισσότερο κόσμο της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Όπως είπατε, το γραφείο αυτό που λειτουργεί εδώ και αρκετούς μήνες είναι συμβουλευτικό. Άρα ένας πολίτης που θα έρθει, είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι άνεργος, είτε θέλει κάποιος να βγει στη σύνταξη και να ρωτήσει, συμβουλευτικά παίρνει τις πληροφορίες και από εκεί και πέρα δρομολογεί ο ίδιος τις διαδικασίες που πρέπει να είναι και καλύτερες και σωστότερες. Το ζητούμενο είναι ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ, έχουν ενημερωθεί σχεδόν όλα τα σωματεία, μέλη μας, όλη η δύναμή μας, αλλά και με ανακοινώσεις και εμείς και στα μέσα ενημέρωσης και εγώ σαν πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και η κυρία Βερβερίδου σαν πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, γιατί η συμβουλευτική ανήκει εκεί και εμείς εδώ την διευκολύνουμε και βοηθάμε με ό,τι μπορούμε. Πραγματικά έρχεται πολλής κόσμος, γιατί έχουν περισσέψει τα προβλήματα, αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, η ανεργία, τα συνταξιοδοτικά, τα ασφαλιστικά. Κάθε λίγο και λιγάκι ανακοινώνονται νέα μέτρα ότι θα παρθούν για το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό. Από 1η Γενάρη του 2015 λένε ότι θα ισχύσουν διάφορα πράγματα. Όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα τα οποία έστω και συμβουλευτικά προσπαθούμε εμείς να βοηθήσουμε τον κόσμο. Αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που έρχονται? Ναι, βέβαια, και νομίζω ότι τώρα και από το Σεπτέμβριο και μετά τα προβλήματα θα, επειδή θα περισσέψουν δυστυχώς, μακάρι να έρχεται ο κόσμος εδώ και ούτως ή άλλως εξυπηρετείται και δωρεάν, δεν πληρώνει τίποτα, γλιτώνει κάποια χρήματα, παίρνει κάποιες πρώτες πληροφορίες και από εκεί και πέρα δρομολογεί ο ίδιος ανάλογα με το πρόβλημα που έχει την κατάστασή του. Έτσι, οι εργαζόμενοι μπορούν να βρίσκουν πληροφόρηση και να παίρνουν υπεύθυνες απαντήσεις για ζητήματα που αφορούν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εργασιακά δικαιώματα, τρόπους επίλυσης σε διαφορές με τον εργοδότη, αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων στο χώρο εργασίας, αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων και φυσικά να γίνονται αποδέκτες του υλικού πληροφόρησης μέσω email. Το Γραφείο της Συμβουλευτικής Εργαζομένων λειτουργεί πρωινές ώρες, ωστόσο το ωράριο είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες του εργαζόμενου εάν χρειαστεί.